Δεν είναι κατάσταση αυτή. Φεύγει ο φάκελος από τον εσταυρωμένο που ήταν και προσπαθούν να βρουν κάποια λύση. Δεν βρίσκουν, το στέλνουν στην Αλικαρνασσό. Σήμερα πάω στον Άγιο Μινά και μαθαίνω ότι ο φάκελος μου έφυγε πάλι και ξαναπήγε πίσω λόγω του ότι είναι παλιά υπόθεση. Είναι πάνω από 10 χρόνια. 10 χρόνια. Λοιπόν, πες μου εσύ τι θα γίνει. Πάνω από 10 χρόνια στον αέρα. Μπαλάκι μεταξύ των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών του ΙΚΑ και στο περίμενε για 150 ευρώ το μήνα στην καλύτερη περίπτωση. Ο κύριος Ευάγγελος Μαραγκάκης, συνταξιούχος, βρίσκεται σε απόγνωση αφού, όπως με αγανάκτηση μας διηγείται, έχει καταθέσει τα χαρτιά του από το 2012 για την επικουρική του σύνταξη χωρίς κανένα αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα. Εγώ έχω πληρώσει κάποια λεφτά. Γιατί μου λείπανε ένσημα. Τα πλήρωσα λοιπόν αυτά για να είμαι καλυμμένος. Αυτά τα πήραν αμέσως. Εγώ δεν πρέπει να πληρωθώ. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Δεν πρέπει να πληρωθώ εγώ κάποτε ή δεν έχω εγώ ανάγκες με 320 ευρώ το μήνα που παίρνω. Ο ίδιος, αν και λαμβάνει την κύρια σύνταξη, δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από την επικουρική, της οποίας μάλιστα τα ένσημα πλήρωσε εκ των προτέρων προκειμένου να τη λάβει. Ο χαμηλοσυνταξιούχος διαμαρτύρεται έντονα, καθώς αδυνατεί να τα βγάλει πέρα καθημερινά, ενώ έχει σαστήσει με την αναλγησία και την βαθιά παθογένεια του Εθνικού Συστήματος Δημόσιας Διοίκησης. Έχω ενίκεια, έχω ρεύματα. Στον δρόμο είμαι. Να κάνω. Οικογένεια. Πώς αισθάνεστε για όλο αυτό? Άσχημα. Άσχημα. Τα πήρανε μετρητά, εγώ δεν πρόκειται να πάρω πότε. Μετά από αυτά πεθάνω να το πάρω. Ανοιχτό είναι το μέτωπο την ίδια ώρα στους κύκλους των συνταξιούχων, καθώς η τελευταία εξαγγελία της κυβέρνησης για την φορολόγηση των αναδρομικών τους έως και 55% έχει εγείρει σωρία αντιδράσεων. Κατήργησε τη 13η σύνταξη και νομίζω σε συνθήκες ακρίβειας που πλήττεται το εισόδημα των εργαζομένων αλλά και των συνταξιούχων, ότι αυτό είναι μια κοροϊδία. Όχι μόνο είναι οι συνταξιούχοι, έχουν παιδιά, εγγόνια. Το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων Κρήτης μάλιστα πραγματοποίησε δυναμική κινητοποίηση διαμαρτυρία το πρωί έξω από την εφορία Ηρακλείου. Επιτέλους θα σκύψει στο τεράστιο ζήτημα των συνταξιούχων η κυβέρνηση. Δεν είναι το πρόβλημα με ψίχουλα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η αποφάση του ΣΤΕ το 15 ήταν υπέρ μας, για να το καταλάβει ο κόσμος, και έλεγε ότι από το 12 μέχρι και το 16 πρέπει να πάρουμε τα χρήματα που μας κόψανε. Μπάχαλο είναι όλα εδώ. Αφού τα αφεντικά τα βάζουν τις φόρους, εμείς τι θα κάνουμε? Μας δουλεύουν με 550 δραχμές το μήνα, τι να κάνω? Πληρώσω ρεύμα ή νερά για αυτά? Εγώ είμαι τσιπίνας. Θα πάρει και 200 ευρώ. Ναι, θα μας εσώσουν. Σύνταξη παίρνουν 486 ευρώ. Τώρα πήρα και τη σύνταξη κυρίας της γυναίκας μου πριν από χρόνια. Δύο χρόνια πάω τώρα, η γυναίκα μου έχει πεθάνει. Και πήρα τη σύνταξη και μετά πήραν πίσω. Οι ίδιοι καλούν την κυβέρνηση να ανακαλέσει άμεσα να καταβάλει σε όλους ανεξαιρέτως την 13η σύνταξη και να πάψει να τους συμπεριφέρεται σαν να είναι πέτες. Πριν γεννηθεί ο άνθρωπος τον έχουν χρεώσει. Σε τίποτα δεν έφταξε. Και όμως θα πληρώσει. Η Ελλάδα υποφέρει. Η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση πάντως είναι διάχυτη σε όλους τους συνταξιούχους, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που σατιρίζουν τα δεδομένα, καυτηριάζοντας παράλληλα τα όσα συμβαίνουν για αυτούς, χωρίς αυτούς.